αρέσει να δίνει συνεντεύξεις. Όχι, δηλαδή, τώρα δεν το απολαμβάνεις. Όχι, όχι. Μ' αρέσει να δίνω συνεντεύξεις. Αλλά περισσότερο μ' αρέσει να μιλάω για τη δουλειά μου. Αλλά καταλαβαίνω ότι η φύση της δουλειάς που κάνεις εσύ δεν μπορεί να σταθεί μόνο σε αυτό. Είσαι πολύ δύσκολο στο να κάνεις συνεντεύξεις, στο να μιλάς για σένα. Δεν πάλι είμαι δύσκολος. Γιατί στο είναι να δύσκολο, κάνεις όλα αυτά. Γιατί είμαι δύσκολος. Επειδή είμαι σοβαρός. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στην Ελλάδα που όποιος είναι σοβαρός είναι δύσκολος. Και όποιος είναι χάχας είναι καλός. Εγώ που ξέρω λίγο τον Νίκο και έχουμε κάνει και πολύ λίγο παρέα, ξέρω ότι σίγουρα δεν αισθανόσουν καλά όταν γράφανε για σένα και την Κάβουρα, για παράδειγμα. Γιατί ποτέ δεν το έκανες. Δεν το επιδίωξες ποτέ. Ναι, ναι, ποτέ. Δεν αισθανόσουν καλά. Όχι, όχι, όχι. Και δεν θα που σε ρωτάω κιόλας. Τώρα να μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν είναι μπροστά. Αν αναγκάστηκες, μάλλον ο κόσμος που δεν σε ξέρει λέει, είναι πολύ σκληρός ο Οικονομόπουλος. Πώς είμαι σκληρός? Εγώ είμαι μαλακός σαν το τριανταφυλάκι το φίλο. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, δεν είμαι σκληρός. Ξέρω ότι δίνεις και πάρα πολλά χρήματα σε οικογένειες που χρειάζονται. Δεν το έχεις πει ποτέ. Και γιατί να το πω τώρα? Δεν μου αρέσει η λέξη Σταρ καθόλου. Μα είσαι πρώτο όνομα σήμερα εδώ. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ τον εαυτό μου σε τι επίπεδο ή σε τι στάδιο είναι. Δεν έχω καταλάβει. Ξέρεις τι μου αρέσει? Που δεν το έχω καταλάβει. Ωραία. Θες να βγεις, έχεις μια αγαπημένη ρε παιδί μου. Ναι. Και θες να πας για καφέ να φας μαζί της. Ψάχνεις που θα πας να μην σε βρει κανένας. Θα πάω και δεν θα με βρει κανένας. Θα ψάξεις που θα πας. Πολλές φορές, ναι. Γιατί είναι άσχημο πλέον το 2017, το 2016, το 2015. Ένας άντρας να είναι παραδοσιακός. Έχεις κάνει δηλώσεις. Ό,τι θέλω γυναίκα, να είναι στο σπίτι, να με εξυπηρετεί, να μου φέρετε καλά, να μου φέρνει τις παντόφλες. Τα έχεις πει. Για τις παντόφλες. Τι είναι αυτό τώρα που λες? Δεν το έχεις πει αυτό. Έχω ωραία, πει δεν έχεις πει τότε αυτό. Επειδή διάβαζα από σωματικά, έχεις πει ότι θέλω η γυναίκα να είναι ότι είμαι ο άντρας σπιτιού. Με λίγα λόγια, το έχεις πει. Και τι θες να είμαι, γυναίκα και... του σπιτιού? Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Ο άντρας σπιτιού είναι. Ναι, θέλω να είμαι ο άντρας σπιτιού. Αυτό προσβάλλει τη γυναίκα δηλαδή? Εγώ νομίζω ότι δεν προσβάλλει τη γυναίκα να θέλει τον άντρα της να της παρέχει ασφάλεια, αγάπη και προστασία. Αυτό είναι. Αυτό είμαι εγώ. Τώρα το πώς παρουσιάζεται στην τηλεόραση, που θα ήθελα πάρα πολύ αυτά που λέω να τα ακούσω. Δηλαδή αυτά που λέω να τα ακούσω, γιατί πολλές φορές τα λέω και δεν τα ακούω στην τηλεόραση. Ναι, χαίρομαι. Δεν έχω πει ποτέ για παντόφλες, λοιπόν. Okay. Έτσι, το ξεκαθαρίσουμε. Και αν το έχετε, να το παίξετε. Δεν νομίζω να το έχετε. Έχω πει ότι είμαι παλαιών αρχών. Είναι κακό. Είναι κακό, δηλαδή. Να μου αρέσει ο θεσμός οικογένεια, ο άντρας να έχει το δικό του ρόλο, η γυναίκα το δικό της ρόλο, είναι κακό. Θα αρέσει να έχεις οικογένεια, να έχεις παιδιά? Πάρα πολύ. Αλήθεια λες? Ναι. Πάρα πολύ.